Πάμε σε μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Κρήτης και πανελλαδικά. Αναφέρομαι στο Δήμο Χερσονήσου. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο λιανεμπόριο. Πώς και πώς περιμένουν εκεί οι επιχειρηματίες μικρομεσαίοι και μη της περιοχής, προκειμένου να έρθουν οι πρώτοι τουρίστες, να ανοίξουν τα καταστήματα. Ήδη αυτή η διαδικασία με τις ανακαινήσεις προχωρά και στην εστίαση και στο λιανεμπόριο. Αναφέρομαι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Προχωρά κανονικά και πάμε να συνδεθούμε. Πάμε να μεταφέρουμε το κλίμα. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Συνεργείο της Κρήτης σήμερα βρίσκεται εκεί. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς, τηλεθεατές σας, κύριε Παναγιώτοπλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Μία νηνεμία βλέπω, μία ερεμία βλέπω εκεί στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Καμία σχέση με αυτό το οποίο θα επικρατήσει μετά από 1,5 μήνα. Ωστόσο, εσείς προετοιμάζεστε. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι η ώρα είναι παράξενη, γι' αυτό βλέπετε μία ερεμία. Όχι ότι δεν έχει ζωή, βέβαια. Ώρες υπάρχει Όχι μεγάλη... ότι δεν έχει ζωή εκεί η Χερσόνησος, αλλά έτσι, το κάτι παραπάνω. Ναι, βέβαια. Το κάτι παραπάνω θα γίνει όχι μετά από ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Ευελπιστούμε ότι πολύ νωρίτερα θα έχουμε κόσμο. Πιστεύουμε ότι την περίοδο του Καθολικού Πάσχα, το οποίο πέφτει μία εβδομάδα πριν από το δικό μας, θα υπάρξει μια αρκετή μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή μας. Από ό,τι ακούγεται γενικά και μέσα από επίσημα στοιχεία προκρατήσεων, η χρονιά μας το 2023, παρά το γεγονός ότι θα είναι μια ακριβή χρονιά στο κομμάτι των τουριστικών πακέτων που ήδη έχουν κλειστεί, αναμένεται να είναι καλύτερη ακόμα και από το 19. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κατά πόσο η αυξημένη κίνηση στο κομμάτι των αφίξεων άμεσα επηρεάζει και τους τζίρους σας. Ή θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σκηνικό το οποίο θα σας οδηγήσει βέβαια σε αύξηση των εσόδων. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε για αύξηση αφίξεων. Αυτό είναι κάτι που ευελπιστούμε, που ακούμε, που πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αυτό που προαναφέρατε βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και μας ανησυχεί ιδιαίτερα, ειδικά αυτό ξεκίνησε από πέρσι τέλος σεζόν που ακούγαμε για τις αυξημένες τιμές, για τις αυξήσεις στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης και γενικώς. Γι' αυτό το αναφέρω. Τι να κάνεις τώρα, αν πλημμυρίσουν οι δρόμοι της Χερσονήσου από τουρίστες, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε λειτουργικά έξοδα και αναφέρουμε σε ενίκεια, σε φόρους και στο ρεύμα. Εκεί το πάω. Ναι, βέβαια. Ένας παράγοντας είναι αυτός και ένα δεύτερος παράγοντας είναι ότι οι επισκέπτες που θα έρθουν αντιμετωπίζουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα και δεν ξέρουν με τι βαλάντιο θα έρθουν και πού θα μπορέσουν να ξοδέψουν τα χρήματα που θα κρατάνε. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχουμε και την εξέλιξη με το πολυνομοσχέδιο που αφορά κάποιες φοροελαφρύνσεις, κάποιες διευκολύνσεις, κάποιες δόσεις, οι περίφημες 120. Η αντίδραση εκεί των επιχειρηματιών της Χερσονήσου σε μια πρώτη φάση, ποια είναι? Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι στο τραπέζι, μελετιούνται. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα πού θα καταλήξει και ποιο θα είναι τελικά η ελάφρυνση που θα γίνει. Αυτό θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Δεν μπορώ να δώσω τώρα μια απάντηση, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Χερσονήσου, υπάρχουν κάποιες οι οποίες, αναφέρομαι στο λιανεμπόριο, δεν θα ανοίξουν. Δηλαδή, υπάρχουν, ενοικιάζεται εντός εισαγωγικών σε πολλά ρολά καταστημάτων στην περιοχή σας? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση που κάνατε, γιατί ήθελα να το θίξω αυτό το θέμα. Φέτος πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει και έχουν αλλάξει δραστηριότητες. Δηλαδή, φύγανε τα εμπορικά μαγαζιά και στη θέση τους επανήλθαν άλλα καταστήματα με άλλες δραστηριότητες, το οποίο μπορεί να είναι είτε εστίαση ή γρήγορη εστίαση που λέμε, είτε καφές, είτε κάποια τουριστικά γραφεία που βλέπουμε να αναπτύσσονται ραγδαία. Το λιανεμπόριο, επειδή πέρασε μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, ειδικά στην περιοχή της Χερσονήσου, είχε αυτό το αποτέλεσμα, να κλείσουν καταστήματα. Αυτό δεν είναι καθόλου θετική εξέλιξη. Ακόμα και το γεγονός ότι αλλάζει μια δραστηριότητα, μια επιχείρηση, ένα κίνητο, δεν είναι θετική εξέλιξη. Θα πρέπει να το πάρουν ζεστά οι αρμόδιοι. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η Χερσόνησος 20 μέρες, ένα μήνα πριν την έναρξη την επίσημη της τουριστικής περίοδου, ποιο είναι?
Το μήνυμα είναι ελάτε στην περιοχή μας, ειδικά για το λιανεμπόριο θα πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλές ποιότητες, καλές τιμές σε όλα τα είδη, για όλο τον κόσμο. Η Χερσόνησο είναι ένας φιλόξενος προορισμός, διαθέτει τα πάντα από διασκέδαση και ένα παραπάνω να ψωνίσει ο κόσμος φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ.